Δεν έφτανε ο κόμβος Αϊγιάννη, τώρα οι οδηγοί έχουν να περάσουν και το νέο σκόπελο στη διασταύρωση Φοινικιάς Μαλάδων. Ένα διπλό μαρτύριο, όπως το περιγράφουν οι οδηγοί, καθώς μια μικρή διαδρομή μετατρέπεται σε απεριόριστη ταλαιπωρία. Κοιτάξτε, χαλαρώνει μετά τις 9 η ώρα. Μετά τις 9 χαλαρώνει λίγο, μετά τις 1 πάλι έχει μεγάλη κίνηση. Μικρά φορτηγά επιχειρούν να στρίψουν, αλλά τα καταφέρνουν με δυσκολία. Οκτώ η ώρα το πρωί θα κάνετε τουλάχιστον πάνω από μισή ώρα για να περάσετε κάτω. Έτσι. Δεν είναι, δηλαδή εδώ δεν είναι κατάσταση. Θα πρέπει να λυθεί ένα θέμα. Το είπα εχθές στον κύριο Τσιρεγονάκη. Του είπα, δεν φαρδίνουν οι δρόμοι, δεν γίνεται τίποτα. Και οι ουρές στις ώρες αιχμής ολοένα και αυξάνονται, με τους οδηγούς να ψήνονται στη ζέστη, περιμένοντας ατέρμονα να φτάσουν στον προορισμό τους. Ιδιαίτερα για όσους χρησιμοποιούν συχνά στη διάρκεια της μέρας την ίδια διαδρομή, η υπομονή έχει εξαντληθεί. Καλύτερα ή χειρότερα με τον νέο κόμβο? Χειρότερα. Καμία σχέση. Καμία σχέση, γιατί σε υποχρεώνουν σε μια πορεία κυκλική εκεί τους ανθρώπους που έρχονται για να βγουν εθνικό, που σημαίνει ότι όταν κατεβαίνεις από Μαλάδες Φοινικιά, γίνεται μια τεράστια ώρα. Και στο συγκεκριμένο το σημείο εδώ, ο χαμός. Μετά τη διαμόρφωση και του νέου κόμβου στη διασταύρωση Φοινικιάς, τοποθετείται σήμανση ώστε τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων να μην χρησιμοποιούν τους κόμβους, αλλά να ακολουθούν τη διαδρομή μέσω Φοινικιάς προς το βιολογικό. Και αν οι οδηγοί δηλώνουν ότι δοκιμάζονται καθημερινά, αντίθετη είναι η άποψη του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη, που υποστηρίζει ότι η κίνηση περιορίζεται μόνο τις πρωινές ώρες και ότι ο κόμβος ήρθε να βάλει τάξη στην έλλειψη νομιμότητας. Μαγεία, φοβερή ρίδουλια. Συγγνώμη, τώρα είμαι ειρωνικός λίγο, αλλά είναι μάθο για αυτή την κατάσταση. Για γέλια είμαστε. Και μόνο. Είναι παιδιά μεγάλο όγκο. Δηλαδή το σχολείο έχει 800 παιδιά. Είναι σε μια συγκεκριμένη ώρα συσσωρεύεται τόσο όγκο. Οπότε με την αλλαγή αυτή σήμερα έγινε ο χαμός. Έχει αυξηθεί ο όγκο κίνηση. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να επιληθεί. Φαντάζομαι είναι μια προσωρινή λύση. Αυτό που καίει τους οδηγούς είναι για πόσο θα παραμείνει ο προσωρινός κόμβος, αλλά η απάντηση δεν είναι σαφής, αφού θα πρέπει να ολοκληρωθούν απαλωτριώσεις, οριστικές μελέτες και να γίνει ανάθεση σε ανάδοχο. Δεδομένου του χρόνου που απαιτεί η διαδικασία, όλα δείχνουν ότι και αυτός ο κόμβος ήρθε για να μείνει.